Γεια σας και πάλι! Λοιπόν, μιας και είμαι βαμμένη σήμερα και θέλω να ξεβαφτώ, αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο για το... ένα update βίντεο μάλλον για το πώς κάνω ντεμακιγιάζ, τι ακριβώς κάνω για την περιποίηση του προσώπου μου, το οποίο βιντεάκι το έχω κάνει και παλιότερα, αλλά έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω για ντεμακιγιάζ αυτά τα δύο προϊόντα της L'Oreal που σας έδειξα και σε προηγούμενο βίντεο. Είναι η πρώτη φορά που θα τα δοκιμάσω, ελπίζω να μ' αρέσουν. Να σας δείξω έτσι λίγο γενικά ποια θα είναι η όλη διαδικασία και πάμε μετά να σας δείξω ένα είναι τα βήματα, το πώς θα ξεβαφτώ και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Λοιπόν, καταρχήν, όταν είμαι βαμμένη και θέλω να ξεβαφτώ, θα χρησιμοποιήσω τα προϊόντα ντεμακιγιάζ. Λοιπόν, όπως σας είπα, χρησιμοποιούσα όλη τη σειρά της Seventeen. Τώρα που μου τελείωσε όμως, που μάλλον έχει λίγο, αλλά επειδή θέλω λίγο να χρησιμοποιήσω τα καινούργια της L'Oreal, θα χρησιμοποιήσω αυτά. Λοιπόν, αυτό το γαλάκτομα είναι για το πρόσωπο, το οποίο θα σας δείξω και σε λίγο πώς ακριβώς γίνεται. Βάζω λίγο στο βαμβάκι ή στα χέρια τέλος πάντων και το πασαλίβω έτσι και μετά παίρνω το βαμβάκι και το βγάζω, ή βάζω σε βαμβάκι και το κάνω γύρω γύρω και μετά ξεπλένω. Αυτό το κουνάμε γιατί είναι και αυτό το φυσικό, το βάζω σε βαμβάκι, το βάζω πάνω στα μάτια, το αφήνω λίγο να γίνει πιο μαλακό η μάσκαρα κυρίως και μετά το βγάζω κανονικά. Και μετά βάζω την τονική λοσιόν πάλι σε βαμβάκι σε όλο το πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό είναι της Seventeen, σειρά Specifics, και είναι τονική λοσιόν με οξέα φρούτων και εκχυλίσματα κίουι χωρίς ενόπνευμα και για μεικτό λιπαρό δέρμα. Λοιπόν, αν θέλω τώρα, ή μάλλον το πρωί που ξυπνάω, που θέλω να καθαρίσω το δέρμα μου από όλη την βρωμιά τέλος πάντων μπορεί να έχει, θα χρησιμοποιήσω ή αυτό εδώ της Youth Lab, το οποίο είναι για κανονικό ξηρό δέρμα, το οποίο το χρησιμοποιώ το χειμώνα. Το χειμώνα το χρησιμοποιήσω αρκετά, γιατί το χειμώνα γίνεται λίγο πιο ξηρό το δέρμα μου. Το οποίο είναι για καθημερινή χρήση, καθαριστικό για το πρόσωπο. Τώρα όμως που έχει ανοίξει τέλος πάντων ο καιρός και το δέρμα μου δεν είναι τόσο ξηρό, χρησιμοποιώ τις Apivita, τα οποία τα λατρεύω. Είναι το τζελ καθαρισμού και την τονωτική λοσιόν και είναι για λιπαρές και μικτές επιδερμίδες με πρόπολη και κίτρο. Μυρίζουν φανταστικά. Έχουν αυτή τη μυρωδιά της φρεσκάδας, έτσι πιο όξινη μυρωδιά, σαν λεμόνι, κάπως είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει που είναι σε τζελ, παρόλο που τα τζελ συνήθως δεν μ' αρέσουν, μ' αρέσει το τζελ καθαρισμού. Χρησιμοποιώ λοιπόν αυτό και μετά σε ένα βαμβάκι βάζω την τονωτική λοσιόν. Θα τα βάλω και αυτά σε λίγο να τα δείτε. Όταν θα θέλω λοιπόν να βάλω μάσκα ή να κάνω scrub στο πρόσωπο, το οποίο θα γίνει μία φορά τη βδομάδα, ή με δύο τέλος πάντων, αλλά εκεί, χρησιμοποιώ τις Apivita, έχω και τη Seventeen, τη σειρά, πάρα πολύ ωραία σειρά και εκείνη, πραγματικά η Seventeen έχει βγάλει φανταστικά προϊόντα για την επιδερμίδα του προσώπου. Και για ντεμακιγιάζ. Λοιπόν, της Apivita είναι κρέμα βαθιάς απολέπισης με ελιά και μάσκα σύσφιξης και ανάπλασης με βασιλικό πολτό. Τα έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν μ' αρέσει, όπως έχω πει, το ότι είχε πολύ λίγο προϊόν μέσα και όλο το άλλο είναι απλά συσκευασία άδεια. Η τιμή τους είναι λίγο τσιμπημένη, αλλά εντάξει, είναι και Apivita, παιδιά. Κάνουν πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή αυτή με την ελιά, πραγματικά δεν ξέρω, παλιά, αν μου έλεγες πάρε, ξέρω εγώ, αυτό το προϊόν που μυρίζει ελιά, θα έλεγα εντάξει, δεν παίζει. Συνήθως δηλαδή παίρνω προϊόντα που μυρίζουν λίγο πιο πιο γλυκά, λίγο καρύδα ειδικά είναι αγαπημένη μου. Αλλά από τότε που δοκίμασα αυτή την κρέμα που μυρίζει ελιά, όπως επίσης και το άλλο προϊόν που σας είχα δείξει σε άλλο βίντεο, της Dust and Cream, που ήταν κρέμα σώματος με μυρωδιά ελιά, ήταν δηλαδή εντάξει, τι να πω. Επίσης ο βασιλικός πορτός πόσο τέλεια μυρίζει. Τα review από τα προϊόντα θα τα έχω κάτω σε link να τα δείτε. Κάνω λοιπόν και αυτά και μετά τι μένει, η κρέμα. Λοιπόν, αυτή την περίοδο που μου έχουν τελειώσει όλες οι κρέμες, χρησιμοποιώ την κρέμα της Youth Lab, η οποία είναι και αυτή για ξηρό δέρμα και ευαίσθητο όμως, για το δικό μου είναι αρκετά ευαίσθητο δέρμα. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Όποιος δεν έχει δοκιμάσει προϊόν της Youth Lab, πραγματικά δεν ξέρει τι χάνει. Είναι ελληνική εταιρεία, έχει πάρα πολύ οικονομικές τιμές, δηλαδή νομίζω είναι πάνω από 10 ευρώ δεν κάνουν, εκτός αν πάρετε κάποιο αντιλιακό που κάνει 19 ευρώ, είναι λίγο ακριβά. Αλλά αυτά τα προϊόντα για το πρόσωπο μυρίζουν φανταστικά, έχουν αυτή τη γλυκιά μυρωδιά που πεθαίνεις απλά. Είναι πάρα πολύ ωραία τα προϊόντα, ενυδατώνει πάρα πολύ το δέρμα, το κάνει απαλό, απορροφάται πολύ γρήγορα, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η κρέμα, πάρα πολύ ωραία. Και μόλις τελειώσει και αυτή πρέπει να αρχίσω να αναζητώ άλλη κρέμα. Αν θέλετε αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω να μου πείτε ποια κρέμα χρησιμοποιείτε, ποια θα μου προτείνατε να χρησιμοποιήσω, όπως επίσης και άλλα προϊόντα που σας αρέσουν και θέλετε να το μοιραστείτε τέλος πάντων μαζί μου. Όπως επίσης τώρα που το σκέφτομαι και κρέμα ματιών, γιατί τελειώνει. Αυτό λοιπόν το προϊόν είναι κρέμα ματιών του Κορέ, το οποίο τώρα υποτίθεται λέει ότι κάνει για τους μαύρους κύκλους. Αυτό δυστυχώς δεν θα το έλεγα. Έχω αρκετά έντονους μαύρους κύκλους, πάρα πολύ έντονους θα έλεγα. Δεν έχω βρει κανένα προϊόν που να μου έχει ελαττώσει καθόλου, να έχει μειώσει το πρόβλημα, καθόλου όμως. Παρ' όλα αυτά πάντα χρειάζεται να βάζετε κρέμα ματιών και ειδικά από κάποια ηλικία και μετά. Οπότε αυτή είναι η κρέμα ματιών που βάζω μετά. Και αυτή την περίοδο έχω ξεκινήσει να βάζω και αυτά τα δάκρυα ομορφιάς της Kitten View, το οποίο είναι αυτό εδώ το κουτάκι και έχει τέτοια πραγματάκια μέσα, σαν αναμπούλες θα έλεγα, το οποίο το ανοίγεις ένα-ένα, να σας το δείξω, το κάνεις έτσι, βγάζεις το ένα, άμα έβγαινε κιόλας καλά θα ήτανε, λοιπόν. Μένει αυτό και το βγάζετε αυτό από πάνω και μετά απλά το πατάτε και το βάζετε το νερό στο μάτι. Έχει πολύ καιρό, αυτό βασικά το έχω κερδίσει σε ένα διαγωνισμό. Πότε, το Νοέμβριο, ήμουνα λίγο διστακτική. Γιατί παρόλο που λένε εντάξει είναι ορός και πολλοί χρησιμοποιούν ορούς, ή μάλλον όχι είναι ορό, φυσιολογικό ορό τέλος πάντων, για τα μάτια. Εγώ γενικά ό,τι έχει να κάνει με τα μάτια είμαι λίγο διστακτική και φοβάμαι λίγο να χρησιμοποιήσω τέτοια προϊόντα. Αυτό όμως είπα τελικά να το δοκιμάσω και μ' άρεσε, μπορώ να πω, αν και είναι λίγο πιο ακριβό σε σχέση με κάποια άλλα που χρησιμοποιούν. Στα φαρμακεία δηλαδή αν πάτε θα βρείτε σίγουρα πολύ πιο φθηνά από αυτό. Παρ' όλα αυτά αυτό μου άρεσε, δεν μπορώ να το συγκρίνω με άλλα γιατί δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Και αυτά τα χρησιμοποιώ τώρα τελευταία και επειδή είμαι σχεδόν όλη μέρα στον υπολογιστή και τα μάτια μου κουράζονται και τα νιώθω λίγο πιο ξηρά, βάζω αυτό είναι εδώ το υγρό και νομίζω ότι βοηθάει τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν τα πραγματάκια είχα να σας δείξω. Πολύ μίλησα και σήμερα. Πάμε όμως να σας δείξω ένα-ένα τα βήματα.